Στα δικά μας και πάλι, μηνυτήρια αναφορά που στρέφεται κατά του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιχνίων, Αντώνη Στεριώτη, ερευνά η Εισαγγελία της Αθήνας. Την αναφορά κατέθεσαν στη δικαιοσύνη πράκτορες του ΟΠΑΠ, καταλογίζοντας τεράστιες απώλειες εσόδων από το Δημόσιο Ταμείο, αλλά και μεγάλη ζημιά που υπέστησαν οι ίδιοι, επειδή πάγωσε η λειτουργία των ηλεκτρονικών κουλοχέριδων. Μέσα σε 48 ώρες από την ανάληψη των καθηκόντων του στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, ο Αντώνης Στεριώτης καταγγέλλεται ότι οδήγησε στον πάγο τους λεγόμενους ηλεκτρονικούς κουλοχέριδες. Το αποτέλεσμα, όπως περιγράφουν σε μηνυτήρια αναφορά τους πράκτορες που ήταν έτοιμοι να συνεργαστούν με τον ΟΠΑΠ, ήταν να υποστεί ζημιά τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ το δημόσιο, να χαθούν 225 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα έσοδα του δημοσίου και να υποστούν οι πράκτορες μεγάλη ζημιά, καθώς υποστηρίζουν ότι είχαν επενδύσει στα ηλεκτρονικά φρουτάκια. Επίσης αναφέρουν ότι ο ΠΑΠ ήδη έχει προσφύγει σε διαιτησία και διεκδικεί 1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει υποστεί ζημιά και γι' αυτό το λόγο η αναφορά μας χαρακτηρίστηκε κατεπίγουσα. Στη μηνυτήρια αναφορά καταλογίζεται βλαπτική μεταβολή του κανονισμού για τις κονσόλες βιντεολοταρίας κατά παράβαση των όρων της σύμβασης με τον ΟΠΑΠ. Μάλιστα, αφήνεται να εννοηθεί ότι οι αλλαγές αυτές ενδεχομένως ευνοούν τα καζίνο που είχαν προσφύγει κατά του ΟΠΑΠ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά έχασαν τη δίκη. Εμείς κάναμε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντώνη Στεριώτη και ζητάμε ο εισαγγελέας να εξετάσει όλα τα πραγματικά περιστατικά που το αναφέρουμε. Η εισαγγελία θα ερευνήσει αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Ο Αντώνης Στεριώτης, σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, χαρακτηρίζει τη μηνυτήρια αναφορά προσχηματική και απαράδεκτη.